Λοιπόν, σήμερα θα εξηγήσουμε γιατί δεν πρέπει να κάνετε ψαλιδάκια έτσι. Σας δείχνουν συνήθως οι γυμναστές σας να κάνετε την άσκηση ψαλιδάκια με αυτόν τον τρόπο, να έχετε τα πόδια χαμηλά εδώ. Αυτό είναι τελείως λάθος. Έτσι, για δύο λόγους. Πρώτον, ότι οι κοιλιακοί δεν δουλεύουν σε αυτό το σημείο καθόλου. Και δεύτερον, δεν πετυχαίνετε αυτό που θέλετε με την άσκηση αυτή. Και δεύτερον, επιβαρύνετε πάρα πολύ τη μέση σας. Να εξηγήσουμε λοιπόν. Όταν κάνετε ψαλιδάκια τόσο χαμηλά, εδώ κάτω, η κοιλιακή έχει αποδειχθεί επανειλημμένα, είναι απολύτως δεδομένο αυτό, ότι δεν δουλεύουν τόσο χαμηλά. Ο κοιλιακός για να μπορέσει να δουλέψει, μπορεί να δουλέψει από τις 60 μοίρες και πάνω. Έτσι, από τις 60 μοίρες κίνηση στο ποδήλατο και πάνω. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο πολύ δουλεύει ο κοιλιακός. Όταν λέμε λοιπόν ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε ένα μη, τι σημαίνει δυναμώνω ένα μη? Ο μυς, όπως γνωστόν, έχει μέσα ίνες, υλικά ινίδια, τα οποία είναι ταξινομημένα σε δεσμίδες. Όταν λέμε λοιπόν ότι δυναμώνουμε ένα μυ, προσπαθούμε είτε να αυξήσουμε τις μυϊκές του ίνες, να έχει περισσότερες μυϊκές ίνες, περισσότερες δεσμίδες μυϊκών ινών, είτε τις ήδη υπάρχουσες να μεγαλώσουν. Αυτό σημαίνει ότι ο μυς φουσκώνει, έτσι, γίνεται πιο δυνατός, πιο ισχυρός, παίρνει όγκο. Ένας μυς λοιπόν για να λειτουργήσει, για να δυναμώσει, για να δουλέψει και να δυναμώσει, πρέπει να παράγει έργο, να προκαλεί κίνηση. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο πέραν πάσης αμφιβολίας. Τι σημαίνει παράγω κίνηση? Ας πούμε αυτή τη στιγμή ο δικέφαλός μου εδώ πέρα παράγει κίνηση. Κουνάει το κόκαλο. Εντάξει, μετακινεί το κόκαλο πάνω στο οποίο καταφύεται. Ο δικέφαλος μυς καταφύγεται με τον τένοντά του πάνω στο κόκαλο και το κινεί. Αν απλώς κάθεται εκεί πέρα ακίνητος χωρίς να κάνει κίνηση, ο δικέφαλος μυς δεν ενδυναμώνει. Δεν μεγαλώνει σε όγκο. Εντάξει, μπορεί να κουράζεται να τον αισθάνεσαι ότι δουλεύει αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Στατικά, κουράζεται γιατί παράγεται συνεχώς γαλακτικό οξύ, το νιώθει ότι καίγεται ο μυς, αλλά δεν δυναμώνει. Από τη στιγμή που δεν παράγει κίνηση, δεν δυναμώνει. Τότε λοιπόν συμβαίνει εδώ πέρα και με τους κοιλιακούς σας. Σε αυτό το ύψος τόσο χαμηλά που κινείται τα πόδια σας, το μόνο που γίνεται είναι η λεγόμενη κάμψη έκταση στα ισχύα μας, στα αρθρώσεις των ισχύων. Οι μόνοι μύες λοιπόν που δουλεύουν είναι εδώ μέσα, οι μύες που κάμπτουν το ισχύο, ο λαδονοψοίτης και ίσως και ο ορθός μοιραίος του τρακεφάλου. Αυτοί οι δύο μύες κάνουν την κίνηση. Ο κοιλιακός δεν συμμετέχει στην κίνηση καθόλου. Το μόνο που κάνει ο κοιλιακός, και γι' αυτό το αισθάνεσαι ότι όσο πιο πολύ ώρα μένετε εκεί πέρα, μας λέτε μετά όπου τους ένιωσα και καίγονται οι κοιλιακοί μου. Γιατί ο κοιλιακός σφίγγει πολύ δυνατά για να κρατήσει τη λεκάνη σταθερή. Γιατί ο λαγονοψοίτης και ο ορθός μοιραίος ξεκινούν από τη λεκάνη. Όταν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε την κίνηση αυτή, την ώρα που γίνεται λοιπόν αυτή η κίνηση, για να μπορέσουν οι μύες των ισχύων να δουλέψουν τόσο έντονα, οι κοιλιακοί σταθεροποιούν, σφίγγουν τη λεκάνη, για να μπορέσουν οι μύες των ισχύων να παράγουν την κίνηση τόσο έντονα και με τόσο μεγάλο βάρος, έτσι. Οι κοιλιακοί λοιπόν το μόνο που κάνουν είναι ότι σφίγγουν σταθερά και κρατάνε τη λεκάνη ακίνητη για να μπορέσουν ο λαγονοψοίτης και ο ορθός μοιραίος που ξεκινούν από τη λεκάνη και πάνε στο πόδι να μπορέσουν να κάνουν την κίνηση. Οπότε σου πει πολύ ώρα κάνω αυτό, αισθάνομαι ότι το κοιλιακό του έχει κουραστεί. Προφανώς, έτσι, γιατί γεμίζει με γαλακτικό οξύ και τον έζησε μετά ότι ο μυς έχει καεί. Αλλά ξαναλέω, ο μυς δεν δυνάμωσε καθόλου έτσι. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα στην ενδυνάμωση των κοιλιακών αυτή η κίνηση. Και επιπλέον, όταν τα πόδια σας είναι τόσο μακριά απλωμένα, αυτή τη στιγμή το βάρος των ποδιών καταλήγει να επιβαρύνει πάρα πολύ τη μέση μου, τη σπονδυλική μου στήλη και ειδικά τους τελευταίους δίσκους. Ω 4, ω 5, ω 5 για τα 1, του δύο τελευταίου με σπονδυλίου δίσκου τη μέση, που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Γιατί τα πόδια μου αυτή τη στιγμή κρέμονται ουσιαστικά από τη μέση μου. Και μάλιστα, επειδή η επιβαρύνση που δέχεται το σώμα μας μετριώνται σε ροπές. Ροπή είναι, αν θυμηθούμε λίγο από τη φυσική, είναι η δύναμη επί την απόσταση. Αν λοιπόν εγώ θεωρήσω τα πόδια μας ότι είναι 20-25 κιλά, και τα κουνάω με αυτόν τον τρόπο για πολλή ώρα, η επιβάρυνση που δέχεται η μέση μου χαμηλά μπορεί να είναι και 250-300 κιλά. Είναι το βάρος των ποδιών επί την απόσταση. Τεράστια επιβάρυνση λοιπόν για τη σπονδυλική στήλη, για τη μέση, για έναν άνθρωπο ειδικά που έχει πρόβλημα με τη μέση του ή μπορεί πάρα πολύ ώρα να αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο, έτσι, να επιβαρυνθεί η μέση του και ενώ δεν μπορούσε και πρέπει να ξαναπονάει. Ή να έχει μια κύλη δίσκου και να την επιβαρύνει πάρα πολύ και να τη χειροτερέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να κάνετε την άσκηση έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε κερδίζετε κάτι και κάνετε πάρα πολύ κακό στη μέση σας. Αντιθέτως, θα πρέπει να προσπαθήσετε όταν κάνετε ψαλιδάκια να δουλέψετε όσο μπορείτε κάθετα σε αυτό το ύψος. Όσο γίνεται πιο κάθετα να είναι τα πόδια. Σε αυτό το ύψος και οι κοιλιακοί δουλεύουν έντονα
και συσπώνται και δυναμώνουν, γιατί αυτοί καθαρά αυτοί παράγουν την κίνηση. Δεν συμμετέχει κανένα άλλο μυστοραϊκή σε αυτή την κίνηση. Είναι καθαρή κίνηση των κοιλιακών σε αυτό το ύψο. Και δεύτερον, όταν τα πόδια είναι έτσι κάθετα, πάντα θυμηθούμε από τη φυσική, γιατί η κινησιολογία, η ανάλυση των κινήσεων βασίζεται στη φυσική και στη μηχανική. Αυτές είναι οι βασικές γνώσεις που χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή το βάρος των ποδιών μου είναι τελείως κάθετο, έτσι. Αυτά που ζωγραφίζαμε όταν μαθαίναμε τη φυσική στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κάτι βελάκια που είναι το διάνυσμα της δύναμης. Το διάνυσμα λοιπόν του βάρους των ποδιών μου είναι κάθετο τελείως προς το έδαφος. Και αναιρείται τελείως από την αντίδραση του κρεβατιού, του εδάφους πάνω σε αυτό που κάνω. Και εκμηδενίζεται. Καμία λοιπόν επιβάρυνση σε αυτό το ύψος για τη μέση μου. Καμία απολύτως επιβάρυνση. Όσο όμως τα πόδια αρχίζουν να κρεμάνε μπροστά και φεύγουν από την κάθετη, όσο περισσότερο κρεμάνε και μάλιστα φτάνουν πιο κάτω, το διάνυσμα του βάρους αναλύεται σε δύο συνιστώσεις. Και η μία συνιστώσα, η οποία γέρνει, είναι αυτή που αρχίζει να παράγει τη ροπή. Αρχίζει λοιπόν να δημιουργείται αυτή η επιβάρυνση. Το βάρος επί την απόσταση πάλι, η οποία καταλήγει εδώ στο κέντρο, στη μέση, από εκεί που ξεκινάνε τα πόδια δηλαδή. Όσο δε περισσότερο γύρουν τα πόδια, τόσο μεγαλύτερη επιβάρυνση, μεγαλώνει αυτή η συνιστώσα του βάρους και τόσο μεγαλύτερη ροπή παράγει, άρα τόσο μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πρέπει λοιπόν όταν κάνετε ψαλιδάκια να κάνετε την άσκηση με τα πόδια σας κάθετα όσο μπορείτε. Και αυτό το ίδιο ισχύει κανονικά και όταν κάνετε κοιλιακούς, πρέπει τα πόδια να είναι εκεί, σε ορθή γωνία. Πρέπει να δουλεύετε τους κοιλιακούς σας και όχι κάτω ή διάφορα τέτοια που σας δείχνουν ή κινήσεις που κάνετε. Πρέπει τα πόδια να είναι σε ορθή γωνία. Εκεί και μόνο εκεί η μέση είναι απόλυτα ασφαλής. Δεν δέχεται καμία επιβάρυνση η οσφυγική με σπονδύλι δίσκη. Ακόμα και το ποδήλατο που κάνουμε πολλές φορές και πάλι πρέπει τα πόδια να είναι κάθετα. Οτιδήποτε κάνουμε λοιπόν από κοιλιακούς με κίνηση των ποδιών ή με θέση των ποδιών, θα πρέπει αυτά να είναι σε κάθετη θέση σε σχέση με το σώμα μου και με το έδαφος. Μόνο εκεί είναι ασφαλές και τη μέση 100% ασφαλές και μάλιστα εκεί δουλεύουν πολύ καλύτερα οι κοιλιακοί σας.